Το ΑΚΕΛ θα αντιταχθεί σε τυχόν ιδιωτικοποίηση μη κρατικών οργανισμών, διαμήνυσε ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος και πρέπει, όπως σημείωσε ο πρόεδρος Αναστασιάδης, να τηρήσει τις προεκλογικές του δεσμεύσεις για το θέμα. Ο Άντρος Κυπριανού, που μιλούσε μετά από συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Λιμένων, υποστήριξε ακόμα ότι η κυβέρνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού βρίσκει άλοθη το μνημόνιο για να προωθήσει διαχρονικές πολιτικές θέσεις της δεξιάς. Το απαιτούμενο από τον κύριο Αναστασιάδη είναι να φανεί συνεπής στη δέσμευση την οποία έχει αναλάβει έναντι των υπαλλήλων των ημικρατικών οργανισμών με την επιστολή την οποία τους απέστειλε στις 15 του Φεβράρι και στην οποία τους υποσχόταν ότι δεν επρόκειτο σε καμιά περίπτωση να αποδεχτεί ιδιωτικοποίηση των οργανισμών δημοσίας ωφελίας. Τους λόγους για τους οποίους η Αρχή Λιμένων δεν πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί εξήγησε εκ νέου ο πρόεδρος της Αρχής Χρήσης Πρέτζας. Η Αρχή Λιμένων είναι ένας κερδοφόρος οργανισμός. Με τα σημερινά δύσκολα οικονομικά δεδομένα έχει μια κερδοφορία 30 εκατομμυρίων το χρόνο. Η ΕΔΕΚ, δια τον αναπληρωτή Προέδρου της Μαρίνου Σιζόπουλη, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση με τις κινήσεις της στο θέμα των ιδιωτικοποιήσεων έδωσε τέλος στις λεκτικές παλινδρομίες που τη χαρακτήριζαν είτε ως αντιπολίτευση παλαιότερα είτε ως κυβέρνηση σήμερα. Σήμερα πώς θα δικαιολογήσουν την αθέτηση ακόμα μιας δέσμευσης? Τι δικαιολογία θα προβάλλουν για το γεγονός ότι δεν εκπονήθηκε κανένα σχέδιο και καμιά μελέτη αποφυγής αυτού του ενδεχομένου? Στο θέμα τοποθετήθηκε και το Ευρωπαϊκό Κόμμα δια του εκπροσώπου τύπου Μιχάλη Γιοργάλα. Η σύμπραξη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στους ημικρατικούς οργανισμούς θα μπορούσε να τους βοηθήσει να εξυγχρονιστούν. Αυτό μπορεί να γίνει με τη μερική μετοχοποίηση και την εμπλοκή στρατηγικών επενδυτών. Για να προσθέσω ότι η μετατροπή των κρατικών μονοπωλίων σε ιδιωτικά δεν είναι η λύση στα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μη κρατικοί οργανισμοί.